Ξημερώνει η επόμενη μέρα. Κατά τη γνώμη μας, πολιτικές. Πάντως εσείς περίπου μείνατε στα ίδια, έτσι. Ναι, ναι. Να τα πούμε και αυτά για να καταλάβουμε. Οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα είναι εδώ. Από αυτή τη σκοπιά και το συνολικό αποτέλεσμα έχει ορισμένα αρνητικά στοιχεία. Κατά τη γνώμη μας είναι ελπιδοφόρο ότι σε αυτές τις συνθήκες έντονης πόλωσης, διλημάτων εκβιαστικών, όπου και οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν, ουσιαστικά αποτέλεσαν πρόκλημα και για τις βουλευτικές. Και συγγνώμη, σας διακόπτω να ευχαριστήσω την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία θα συνεχίσει και καλά κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε άμεσα, έτσι. Βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία και επειδή έρχονται εκλογές, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον, υποψήφια στο βόρειο τομέα της πρώην Β' Αθήνας. Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε. Να τα λέμε όλα για όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τζίμα. Από αυτή τη σκοπιά είναι θετικό στοιχείο η αντοχή που δείχνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, ότι σε αυτές τις συνθήκες των τριπλών εκλογικών μαχών, μια σειρά ψηφοφόροι επέλεξαν να ψήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα είτε στις τρεις είτε σε λιγότερες από τις τρεις κάλπες. Αρκετοί χιλιάδες για πρώτη φορά. Και κατά τη γνώμη μας είναι ένα θετικό στοιχείο που θα μείνει και την επόμενη μέρα. 2-2.500 νέοι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος, όλοι αυτοί που πρώτη φορά στήριξαν, γιατί αυτές οι διεργασίες δείχνουν μια συνολικότερη κίνηση και την επόμενη μέρα θα είναι η βάση, κατά τη γνώμη μας, για τους αγώνες που χρειάζεται να δυναμώσουν και φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτούς θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή και θα δώσει όλες τις δυνάμεις. Μάλιστα, άρα θεωρείτε εσείς δηλαδή ότι το στοίχημα το κερδίσατε. Σας είπα, το αποτέλεσμα έχει και αρνητικά στοιχεία. Ναι. Με την έννοια ότι έχουμε δύο κόμματα, τα οποία ανεξάρτητα από τις αλλαγές, που φυσικά είναι μεγάλες, έχει στοιχεία καταδίκης και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η κυβέρνηση, γιατί εφάρμοσε αυτές τις πολιτικές στο προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ένας χώρος παραμένει σε αυτά τα διλήμματα. Τη ΣΥΡΙΖΑ πώς την ερμηνεύετε? Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφάρμοσε στο προηγούμενο διάστημα. Είναι σαφές αυτό. Πολιτικές βαθιά αντιλαϊκές συνέχισε από εκεί που σταματήσαν οι προηγούμενοι. Και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι θετικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου, ακόμα και αν τελικά επέλεξε να παραμείνει σε αυτά τα δύο κόμματα, μένει με μισή καρδιά. Αυτό είναι ένα μήνυμα, αν θέλετε, κρατήσετε, το οποίο προσλάβαμε κατά τη διάρκεια όλης της προεκλογικής περίοδου και της ημέρας των εκλογών. Και φυσικά είμαστε εδώ από την επόμενη μέρα, ώστε να δούμε πώς αυτή η διαδικασία θα αλλάξει και κυριολεκτικά να σημάνει ένας διαφορετικός δρόμος ελπίδας, προοπτικής που χρειάζεται να συνδυαστεί και με ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κομμάτου. Λοιπόν, όλα δείχνουν, εγώ το λέω αυτό, όλα δείχνουν δημοσιογραφικά, γιατί πριν από λίγο ζήτησαν και κάμερα τη ΕΡΤ στην Κουμουνδούρου ότι θα κάνει ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, όλα δείχνουν για εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι αν προκυρυφθούν για εκλογές σήμερα. Για πείτε μας, κύριε Τσίμα, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ναι, να πω ότι κυρία Δούρου, όντας περιφερειάρχης αυτή τη στιγμή, είμαστε μπροστά σε μια αντιπυρική περίοδο που η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη και τη γνωρίζει όλος ο κόσμος της Αττικής. Mm-hmm. Άρα από αυτή τη σκοπιά, ανεξάρτητα αν γίνουν ή δεν γίνουν εκλογές, τα διακυβεύματα του προηγούμενου διαστήματος παραμένουν. Ίσως τον κύριο Αλεξιάδη να τον ενοχλεί η καθαρή και κρυστάλλινη θέση του ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα. Αντίθετα, θα έλεγα ότι πάρα πολλοί από αυτούς συμπορεύτηκαν στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής Εισπύρωσης, εκτίμησαν ακριβώς αυτή την αντιστοιχεία λόγων και έργων. Και όσον αφορά για το θετικό γεγονός της μείωσης της Χρύσης Αυγής, θα ήθελα να πω, με δεδομένο ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής στήριξαν την άρση των απαγορεύσεων απέναντι στην προεκλογική διευκολύνηση της Χρύσης Αυγής, καλούν καμιά φορά στο σπίτι του κρεμασμένου να μην μιλάμε για σκηνή.